απορρίπτουν τους ισχυρισμούς των οικολόγων, των φιλόζων και του κόμματος για τα ζώα για ποινικοποίηση της σύντησης των αδέσποτων γάτων, κτηνιατρικές υπηρεσίες και αστυνομία. Και τονίζουν πως ζητήθηκε γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα για διαχείριση περιστατικών που αφορούν στην εφαρμογή των προνοιών του περί προστασίας των ζώων νόμου, ώστε να διευκρινιστεί τι νοείται με τον ορισμό χώρη σύντηση ζώων. Μα δεν ήρθε κανένα να διώξει τους οποιουσδήποτε ταΐζουν τα ζώα, τα αδέσποτα. Ούτε η αστυνομία, ούτε και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες. Οι χώροι σύντηση ζώων θα οριστούν από την αρχή τοπική αυτοδιοίκηση. Και απαγορεύεται η καταστροφή των χώρων σύντηση των ζώων. Σύμφωνα με την αστυνομία, η διευκρίνηση αφορούσε καταγγελίες ότι κάποιοι κατέστρεφαν δοχεία που τοποθετούσαν πολίτες για τη σύντηση αδέσποτων ζώων. Με την νομική υπηρεσία να ενημερώνει πως διώκεται ποινικά η καταστροφή μόνο για χώρους που έχουν καθοριστεί από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την γνωμάτευση, όταν τα αντικείμενα αυτά είναι τοποθετημένα σε μη εξουσιοδοτημένα σημεία σύντησης, αν οποιοδήποτε μετακινήσει τα αντικείμενα αυτά είτε τα καταστρέψει, δεν διαπράττει οποιοδήποτε αδίκημα. Αυτό μόνο αφορά η σχετική γνωμάτευση. Οικολόγοι και κόμμα για τα ζώα καλούν τον Γενικό Εισαγγελέα να επανεξετάσει τη γνωμάτευσή του.